Άουτς, αυτό πόνεζε. Τι έπαθες, το πέρασες για μπάλα το κεφάλι σου? Συνέχεια χτυπάω. Νομίζω ότι το κρεβάτι μου έχει μικρύνει πολύ. Τι αστείο, εμένα μου έχει μικρύνει η πιτζάμα μου. Μπορεί να μπει και στο πλύσιμο. Ναι, αλλά εμένα το κρεβάτι μου δεν το πλένουμε. Πώς μπήκε? Πώς, πες μου. Καλημέρα, παιδιά μου. Έχω να σας πω μια ιστορία. Πρώτα να μας λύσεις μια απορία. Το κρεβάτι του Μπέντζαμιν έχει μικρύνει πολύ. Πώς γίνεται να έχει στενέψει? Πρώτα θα σας διηγηθώ την ιστορία μου. Αυτό το προβληματάκι θα το λύσουμε μετά. Οι θλιβερές και τραγικές αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και απογοήτευση σε όλους μας, κυρίως στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί πλήττουν βάναυσα το θεσμό μας. Είναι ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι κρίσιμη. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε μεμονωμένα γεγονότα και μεμονωμένες συμπεριφορές να αμαυρώσουν συνολικά την εικόνα του θεσμού, αλλά και το σύνολο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα όργανο πολυγλωσσικό, πολυκομματικό, πολυεθνικό και ως ευρωβουλευτές εκπροσωπούμε εσάς που με το σταυρό προτίμησης μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας για να σας υπηρετήσουμε με εντιμότητα και ταπεινότητα στην Ευρώπη και να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες σας. Οι εχθροί της δημοκρατίας και της Ευρώπης χαίρονται σήμερα και παραμονεύουν και ο κίνδυνος ενίσχυσης των ακραίων και αντιδημοκρατικών συμπεριφορών είναι μεγάλος. Επιδιώκουν αυτοί να ενισχυθεί η απογοήτευση και η αποστασιοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και αστάθειας. Όμως υπάρχει και ένα θετικό μήνυμα, μεγάλο, δυνατό, ηχηρό. Όταν η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν, όλα αυτά αποκαλύπτονται και όσοι παρανομούν λογοδοτούν. Αυτοί λοιπόν που πρόδωσαν τις ελπίδες, τα όνειρα και την ψήφο σας, σας διαβεβαιώ ότι θα τιμωρηθούν, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα βγουν όλα στο φως και όσοι στο μέλλον τολμήσουν κάτι παρόμοιο, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν την ίδια τύχη. Γι' αυτό και διατηρούμε σήμερα όλοι μας την πίστη και την αισιοδοξία μας στους θεσμούς και στην Ενωμένη Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο είναι εδώ, πάνω από κόμματα και εθνικά συμφέροντα, είναι ενωμένο, είναι σταθερό, δεν εκβιάζεται, δεν εκφοβίζεται, δεν εξαγοράζεται ποτέ για θέματα δημοκρατίας. Απαιτείται λοιπόν τώρα, όσοι έχουμε ευρωπαϊκή συνείδηση, ευρωπαϊκό όνειρο, ευρωπαϊκό όραμα, ευρωπαϊκές ιδέες και όσοι πιστεύουμε ότι τα προβλήματα απαιτούν ευρωπαϊκές συνολικές λύσεις, να δώσουμε τη μάχη με σκληρή δουλειά, τιμιότητα και ταπεινότητα, προκειμένου να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο που μας αξίζει. Τελικά εσείς τι προτιμάτε, κύριε Μαράκη, στήθος ή μπούτι? Είναι λίγο λυπητερό το τέλος της ιστορίας σου. Στα αρχίδια μου, ρε μαλάκα! Άι και γαμίσου, μαλάκα, σε τελική ανάλυση από εδώ.